Ζώντας μέσα σε αυτόν εδώ τον μάταιο κόσμο και τον τόσο σκληρό και τόσο τυπικά, ας πούμε, πρέπει να το πω, απρόβλεπτο στην κάθε μέρα του, πρέπει να είσαι μέσα στον κόσμο για να αφουγκράζεσαι και να ζεις όλο αυτόν τον παραλογισμό και τελικά, αν δεν το μεταβολήσεις, ας πούμε, και σε ένα κομμάτι και σε μία μουσική και σε μία αίσθηση τελικά όλο αυτό το πράγμα, ποιος θα είναι και ο ρόλος τελικά σαν μουσικός και σαν παραγωγός, ας πούμε, μουσικής και στίχου. Από εκεί ξεκίνησα και σκεφτόμενος πράγματα και πρέπει να το πω έτσι, αναλύοντας πράγματα από τη δικιά μου οπτική γωνιά που συμβαίνανε γύρω μας, φτάσαμε σε ένα σημείο να συμφωνήσουμε σε κοινούς τόπους, δηλαδή υλικό που προερχόταν από τον καθένα μας, από ετερόκλητες πηγές, με άλλες οπτικές γωνιές ο καθένας, κι όμως αυτό το υλικό απέδειξε ότι είχε μια κοινή αισθητική, δηλαδή τελικά μάλλον η μοίρα της οπτικής γωνιάς ήταν κοινή, χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το έχουμε προσπαθήσει. Ναι. Και εκεί ξεκίνησε, που ξαφνικά ως προς και το δικό σου, ας πούμε, στιχουργικό ρόλο στην υπόθεση, ότι έφτασε ουσιαστικά και στιχούργησες εν μία νυχτή, με επιφύτηση, ας πούμε, και το αποτέλεσμα το θεωρούμε αξιόλογο, εξού και το χρησιμοποιήσαμε και το αναπτύξαμε. Είσαι για μένα το όνειρο. Ακριβώς. Από πού να δούμε την έκρηξη μας, από πού, από τις ζωές μας, από τις μνήμες μας και από τις εμπνεύσεις που έχουμε. Πέρα από τη ζωή έξω, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον, γιατί από αν λέει ένας μουσικός στην έμπνευσή του, ο κάθε μουσικός έχει να σου πει μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά αυτό που εμάς μας καίει και μας αρέσει, είναι από πού αντλούμε εμείς έμπνευση και κατά έναν περίεργο τρόπο, πέρα από το πού αντλεί ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο, το πιο όμορφο είναι ότι αντλούμε έμπνευση ένας από τον άλλον. Δηλαδή, συμπληρώνουμε κάπως. Πώς γίνεται και βάζει ένας, έρχεται ένας και λέει του κουτά, του κουτουκουτά, του κουτά, του κουτουκουτά και έτσι το βάζουμε αυτό κάτω. Τι είναι αυτό έτσι που έκανες, ξεκινάει και είναι το πρώτο rhythm, το πρώτο βάση, στο Europa. Που απλά το βάλαμε μέσα στα μηχανήματα, το πειράξαμε, έτσι το κάναμε, το δείξαμε ή ξέρω εγώ. Θυμάμαι όταν αγανάκτησα με μια τις προσπάθειες που κάναμε με αυτό το ωραίο κομμάτι που είχαμε γράψει, που ξεκίνησε από σένα, αυτή την μπαλάντα, ξέρω εγώ, την Αργεντίνη και την Περίεργη, που είχαμε κάτι στο μυαλό μας για ένα στίχο, αλλά τελικά δεν μας έβγαινε. Έτσι. Και αγανάκτησα και μέσα σε μια και που τελικά είχα να γράψω στίχο χρόνια. Δεν είχα την ανάγκη. Έγραψα, και γράφω το στίχο και δεν έχω το ρεφρέν. Και το δίνω και του Νίκου και μου λέει: α, είσαι για μένα το όνειρο. Είσαι για μένα το όνειρο. Αυτό το κομμάτι. Ξαφνικά τελειώσαμε. Αυτό το κομμάτι. Ο ένας είναι έμπνευση για τον άλλον. Αυτή είναι μαγική. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εικόνα που μπορεί να έχουν οι φίλοι μας για μας, ότι είναι ότι οι γκρουβέοι είμαστε ερωτευμένοι με εμάς. Ναι. Όσο περίεργο και να ακούγεται. Επειδή μας αρέσει τουλάχιστον. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Τόσο απλά. Δεν βρεθήκαμε για κάποιους λόγους, δηλαδή, ξέρω εγώ, σκοπιμότητας. Σκοπιμότητας, επειδή γουστάραμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι σημαντικό, νομίζω. Δεν τα ξέρω δηλαδή, γιατί σημαίνει ότι εκείνο δεν είναι σπάνιο από την αρχή. Ha ha ha!